εμβαδών επιπέδου χωρίου. Για να υπολογίσουμε τα εμβαδά των επιπέδων χωρίων, τώρα που ξέρουμε και το τρομερό αυτό εργαλείο, τα ολοκληρώματα και να τα υπολογίζουμε, έχουμε 5 ή 6 περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση προκύπτει από τη θεωρία και δεν έχει απόδειξη. Είναι με βάση τον ορισμό του ολοκληρώματος. Δηλαδή, αν η F είναι μεγαλύτερη ίση από το 0, είναι ορισμένη σε ένα διάστημα αβ και το χωρίο που βρίσκεται ανάμεσα στην F, τον άξονα των Χ και τις ευθείες Χ ίσον α και Χ ίσον β, είναι ίσο με το ολοκλήρωμα από α ως β της F του Χ δε Χ. Το εμβαδό λοιπόν του χωρίου ω είναι ολοκλήρωμα α ως β F του Χ δε Χ. Αυτό είναι θεωρία, δεν έχει απόδειξη. Προκύπτει άμεσα από τον ορισμό του ολοκληρώματος. Πάμε τώρα στη δεύτερη περίπτωση. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε δύο συναρτήσεις συνεχείς. Η F και η J είναι συνεχείς στο κλειστό αβ και οι δύο. Και η F του Χ είναι μεγαλύτερη ίση από την J του Χ και η J του Χ είναι θετική. Άρα και η F του Χ είναι θετική στο κλειστό αβ. Τότε το εμβαδόν του χωρίου που βρίσκεται ανάμεσα στην F, την J και τις ευθείες Χ ίσον α και Χ ίσον β είναι ίσο με αυτό. Αυτό θα το αποδείξουμε. Πρέπει να κάνουμε ένα σχήμα για να το αποδείξουμε. Τι σχέση θα έχει η F με την J στο σχήμα? Ποια θα είναι η σχέση των γραφικών τους παραστάσεων? Γνωρίζουμε ότι το F του Χ είναι μεγαλύτερο ίσο του J του Χ και το J του Χ είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Πώς να σχεδιάσουμε την F και την J? Το ότι F του Χ είναι μεγαλύτερη ίση από την J του Χ σημαίνει ότι η F του Χ είναι πάνω από την J του Χ. Για παράδειγμα, η F του Χ μπορεί να είναι αυτή και η J του Χ είναι πιο κάτω, συνεχής βέβαια και αυτή στο κλειστό αβ, μπορεί να είναι αυτή. Και ζητάμε το χωρίο ω, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην F, την J και τις ευθείες Χ ίσον α και Χ ίσον β. Πρέπει να αποδείξουμε ότι το εμβαδό του ω είναι ίσο με αυτό. Πώς θα το αποδείξουμε αυτό? Αυτή είναι μια απόδειξη θεωρίας. Μπορεί να ζητηθεί σαν θεωρία στις εξετάσεις ως θέμα α. Σχεδιάζουμε ξεχωριστά την F και την J. Θα ονομάσουμε ω 1 το χωρίο που είναι ανάμεσα στην F, τον Χ τον ως Χ και τις ευθείες Χ ίσον α και Χ ίσον β. Και θα ονομάσουμε ω 2 το χωρίο που είναι ανάμεσα στη γραφική παράσταση της J, τον άξονα των Χ και τις ευθείες Χ ίσον α και Χ ίσον β. Πόσο κάνει το εμβαδόν του χωρίου ω 1? Το εμβαδό του ω 1 θα είναι ίσο με ολοκλήρωμα α ως β F του Χ δε Χ από την πρώτη περίπτωση που είπαμε. Ενώ το εμβαδό του ω 2 θα είναι ίσο με το ολοκλήρωμα α ως β της J του Χ δε Χ. Το εμβαδόν του ω, τι σχέση θα έχει με το εμβαδό του ω 1 και το εμβαδόν του ω 2? Θυμίζω ότι το ω είναι αυτό το χωρίο. Τι σχέση έχει με το ω 1 και με το ω 2? Το εμβαδό του ω θα είναι ίσο με εμβαδό του ω 1 μείον εμβαδό του ω 2. Το εμβαδό του ω 1 κάνει ολοκλήρωμα α ως β F του Χ δε Χ μείον το εμβαδό του ω 2 μας κάνει ολοκλήρωμα α ως β J του Χ δε Χ. Και με βάση τις ιδιότητες των ολοκληρωμάτων, αυτό θα κάνει ολοκλήρωμα α ως β F του Χ μείον J του Χ δε Χ. Κάναμε λοιπόν μία απόδειξη για το δεύτερο αυτό θεώρημα. Αποδείξαμε ότι το εμβαδό του ω είναι ολοκλήρωμα α ως β F του Χ μείον J του Χ. Για την απόδειξη αυτή χρησιμοποίησαμε το πρώτο θεώρημα, ότι το εμβαδό ενός χωρίου ω αυτής της μορφής είναι ολοκλήρωμα α ως β F του Χ δε Χ. Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι μία απόδειξη θεωρίας. Για να αποδείξουμε τώρα και το τρίτο θεώρημα που έχει την πιο δύσκολη απόδειξη. Σε τι διαφέρει από το προηγούμενο? Μοιάζει πάρα πολύ με το προηγούμενο. Λέει ότι η F του Χ είναι μεγαλύτερη ίση από τη J του Χ. Δεν λέει όμως ότι η J του Χ είναι θετική. Μπορεί η F και η J να είναι αρνητικές. Είτε και οι δύο, είτε κάποια από τις δύο ή εν μέρη να είναι αρνητικές. Ας φτιάξουμε ένα σχήμα. Ας πούμε ότι αυτή η συνάρτηση είναι η F και αυτή η συνάρτηση είναι η J. Είναι και οι δύο αλλού θετικές και αλλού αρνητικές. Γι' αυτό που είμαστε σίγουροι είναι ότι η F είναι πάνω από την J. Το χωρίο ω που είναι ανάμεσα στην F και την J είναι αυτό. Είναι ανάμεσα στην F, την J και τις ευθείες Χ ίσον α και Χ ίσον β. Θα αποδείξουμε το εξής εντυπωσιακό, ότι το εμβαδό του ω, παρότι S μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές, είναι πάλι ολοκλήρωμα α ως β F του Χ μείον J του Χ. Θα κάνουμε το εξής, θα μεταφέρουμε, για να δούμε αν θα το μεταφέρει το σχήμα, όλο αυτό το σχήμα πιο πάνω, εδώ. Τώρα θα έχουμε το χωρίο ω τόνος. Ποιο έχει μεγαλύτερο εμβαδό, το χωρίο ω ή το χωρίο ω τόνος?
Τα δύο αυτά χωρία έχουν ίσα εμβαδά. Το θέμα είναι όμως ότι αυτή δεν είναι πλέον η F και αυτή δεν είναι πλέον η J, γιατί η F μετατοπίστηκε προς τα πάνω. Και πόσο θα μετατοπιστεί προς τα πάνω? Για να βρούμε πόσο θα μετατοπιστεί προς τα πάνω, μπορούμε να βρούμε το ελάχιστο της J. Ας πούμε ότι το ελάχιστο της J είναι ο αριθμός σε. Για παράδειγμα, το σε είναι μείον 5. Δεν το γράφουμε αυτό στην απόδειξη. Λέω, το ελάχιστο της J είναι το σε. Το ερώτημα είναι, έχει πάντα η J ελάχιστο? Γιατί δεν έχουν όλες οι συναρτήσεις ελάχιστο. Για παράδειγμα, η συνάρτηση 1 δια χ, η οποία είναι κάπως έτσι, δεν έχει ελάχιστο, ούτε μέγιστο. Η J όμως θα έχει σίγουρα ελάχιστο. Γιατί θα έχει η J σίγουρα ελάχιστο? Ποιο θεώρημα μας το λέει αυτό? Μας το λέει το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής. Τι λέει το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής? Λέει ότι αν η F είναι συνεχής στο κλειστό αβ, τότε η F παρουσιάζει μέγιστο και ελάχιστο στο κλειστό αβ. Έχουμε λοιπόν ότι η J είναι συνεχής στο κλειστό αβ, όπως και η F, άρα έχει ελάχιστο. Ας πούμε το ελάχιστο είναι το σε. Η J είναι συνεχής στο κλειστό αβ, άρα έχει ελάχιστη τιμή S στο σε. Δηλαδή, τι θα ισχύει για να είναι το σε η ελάχιστη τιμή της J? Το J του χ θα είναι πάντα μεγαλύτερο ίσο από το σε για τα χ που ανήκουν στο κλειστό αβ. Γι' αυτό το χ, για παράδειγμα, για το J του χ είναι πιο μεγάλο. Γι' αυτό το χ, το J του χ είναι πιο μεγάλο επίσης από το σε. Το σε είναι η ελάχιστη τιμή. Το σε είναι το μικρότερο από όλα τα J του χ. Αυτό σημαίνει ότι έχει η J του χ ελάχιστο. Τότε όμως η F του χ είναι μεγαλύτερη ίση από την J του χ, όπως ξέρουμε από το θεώρημα, αφού είδαμε ότι η F είναι πάνω από την J. Αφαιρούμε σε και από τα τρία μέλη και έχουμε F του χ μείον σε, μεγαλύτερο ίσο του J του χ μείον σε, μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Δηλαδή, όταν λέμε F του χ μείον σε, το σε για παράδειγμα, στο φανταστούμε ότι είναι μείον 5, F του χ μείον το μείον 5, σαν να λέμε F του χ και 5. Αυτή είναι μια καινούρια συνάρτηση, η οποία έχει ανέβει 5 προς τα πάνω, όπως ήταν εδώ η F δηλαδή, ανέβει και 5 προς τα πάνω, άρα αυτή η συνάρτηση είναι F του χ μείον σε και αυτή η συνάρτηση είναι J του χ μείον σε. Είπαμε ότι το μείον σε κάνει συν 5. Αυτή είναι η F του χ και 5, αυτή είναι η J του χ και 5. Έχουμε πάρει όλο το σχήμα και το πήγαμε 5 μονάδες πάνω και είναι αυτό το σχήμα. Έχουμε λοιπόν το χωρίο ωμέγα τόνος ότι είναι ανάμεσα σε δύο συναρτήσεις που είναι θετικές και η μία είναι πάνω από την άλλη. Η απόδειξη λοιπόν πάει ως εξής, το εμβαδό του ωμέγα είναι ίσο με το εμβαδό του ωμέγα τόνος. Το εμβαδό του ωμέγα τόνος όμως ανάγεται στην προηγούμενη περίπτωση που είπαμε, όπου έχουμε δύο συναρτήσεις που είναι θετικές, δηλαδή ανάγεται σε αυτή την περίπτωση. Εδώ λοιπόν θα είναι ίσο με ολοκλήρωμα α ως β. Ποιες συναρτήσεις θα αφαιρέσουμε για να βρούμε το εμβαδό του ωμέγα τόνος? Θα είναι ίσο με F του χ πλην σε πλην J του χ πλην σε. Βασιζόμαστε στο προηγούμενο θεώρημα που έχουμε αποδείξει. Αν κάνουμε όμως τις πράξεις, αυτό βγαίνει F του χ πλην σε πλην J του χ συν σε δε χ, δηλαδή μας κάνει ολοκλήρωμα α ως β F του χ μείον J του χ δε χ. Αποδείξαμε λοιπόν ότι όταν θέλουμε να υπολογίσουμε το εμβαδό ενός χωρίου που είναι ανάμεσα σε δύο συναρτήσεις και η μία είναι πάνω από την άλλη, ανεξάρτητα αν αυτές είναι θετικές ή αρνητικές, τότε ο ίδιος τύπος μας δίνει το εμβαδό αυτό. Είναι το ολοκλήρωμα α ως β F του χ μείον J του χ. Βάζουμε πρώτα τη συνάρτηση που είναι από πάνω μείον τη συνάρτηση που είναι από κάτω και έχουμε αριστερά και δεξιά όρια τις ευθείες χ α και χ β. Αυτά είναι τα άκρα της ολοκλήρωσης. Εδώ τελείωσε η απόδειξη της θεωρίας. Ας κάνουμε μία εφαρμογή. Αν για παράδειγμα έχουμε μία συνάρτηση φ και μία συνάρτηση H, με τι θα ισούται το εμβαδό αυτού του χωρίου, του χωρίου ω? Το εμβαδό του ω με βάση τη θεωρία που είπαμε, πόσο θα κάνει? Θα είναι πιο ολοκλήρωμα. Θα είναι το ολοκλήρωμα α ως β, η συνάρτηση που είναι από πάνω, που είναι η φ του χ, μείον H του χ, δε χ. Αυτό θα είναι το ολοκλήρωμα, επειδή η φ είναι πάνω από την H. Αν το χ είναι αυτό, φέρνουμε κάθετη, συναντάμε τη φ, το φ του χ θα είναι αυτό, ενώ το H του χ θα είναι αυτό. Το φ του χ είναι μεγαλύτερο από το H του χ, για παράδειγμα το φ του χ είναι μείον 2, το H του χ είναι μείον 5. Και ας κάνουμε κι άλλο ένα σχήμα, άλλη μία περίπτωση. Τώρα η F θα είναι κάπως έτσι και ας πούμε ότι η J είναι κάπως έτσι. Εστιάζω για να το δούμε καλύτερα. Το α είναι εδώ και το β είναι εδώ. Αυτή είναι η F, αυτή είναι η J. Ποιο ολοκλήρωμα θα μας δίνει το εμβαδό αυτού του χωρίου?
Αυτό είναι ένα χωρίο που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο συναρτήσεις. Η μία είναι η F, η άλλη είναι η J και ανάμεσα σε αυτές χίσον α και χίσον β. Αν αυτό είναι το χωρίο ω, το εμβαδό του ω θα είναι πόσο. Ολοκλήρωμα α ως β, F του χ πλην J του χ. Γιατί πρώτα η F και μετά η J? Πάντα πρώτα βάζουμε τη συνάρτηση που είναι από πάνω. Παρότι φαίνονται και οι δύο σαν να είναι πλάγιες, δεν είναι πλάγιες το χωρίο. Το χωρίο αυτό έχει από πάνω την F, από κάτω την J και πλάγια αριστερά-δεξιά έχει μόνο τις ευθείες χίσον α και χίσον β. Σαν πλάγιες είναι η α και η β που είναι τα όρια της ολοκλήρωσης. Το πώς η F είναι πάνω από την J το καταλαβαίνουμε γιατί αν πάρουμε οποιοδήποτε χ, το F του χ θα είναι αυτό, ενώ το J του χ θα είναι αυτό. Άρα το F του χ είναι μεγαλύτερο από το J του χ. Και αυτό ισχύει για οποιοδήποτε χ. Γι' αυτό η F είναι πάνω από την J. Οπότε το εμβαδό του χωρίου ω μας το δίνει το ολοκλήρωμα της F μειον J. Να πούμε και μια τελευταία μικρή περίπτωση ακόμα. Έχουμε μια συνάρτηση J η οποία είναι αρνητική. Πώς θα τη σχεδιάσουμε αυτή τη συνάρτηση? Είναι και συνεχής στο αβ, θα την σχεδιάσουμε για παράδειγμα να είναι κάπως έτσι και θέλουμε να υπολογίσουμε το εμβαδό του χωρίου που βρίσκεται ανάμεσα στη J, στον χ τον ως χ και τις ευθείες χ ίσον α και χ ίσον β, δηλαδή το εμβαδό του χωρίου ω, αυτού του χωρίου. Με τι θα ισούται το εμβαδό αυτού του χωρίου? Τότε λοιπόν το εμβαδό του χωρίου ω θα είναι ίσο με, ας το αφήσουμε να κάνουμε την απόδειξη και να το βρούμε. Για να το υπολογίσουμε και να βρούμε πόσο κάνει το εμβαδό αυτού του χωρίου θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποια προηγούμενη περίπτωση. Ποια περίπτωση θα είναι αυτή? Θα έχουμε μία συνάρτηση F που είναι η πράσινη, που είναι πάνω από το χωρίο, μία συνάρτηση J που είναι κάτω από το χωρίο και τις ευθείες χίσον α και χίσον β. Και έτσι έχουμε εμβαδό χωρίου που είναι ανάμεσα σε δύο συναρτήσεις που η μία είναι πάνω από την άλλη και τις γνωστές ευθείες α και β. Ποιος είναι ο τύπος της F? Η γραφική παράσταση της F είναι ο άξονας των χ. Ποιος είναι ο τύπος της F? Ο τύπος της F είναι F του χίσον 0 για τα χιβόνικους στο κλειστό αβ. Αυτή είναι η F. Ποια είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης F του χ ίσον 0? Είναι ο άξονας των χ. Και με βάση την τρίτη περίπτωση, την αμέσως προηγούμενη, το εμβαδό του χωρίου ω θα είναι ολοκλήρωμα α ως β της συνάρτησης που είναι πάνω από το ω μείον της συνάρτησης που είναι κάτω από το ω, δηλαδή 0 μείον τζ του χ δε χ, δηλαδή μείον ολοκλήρωμα α ως β τζ του χ δε χ. Αυτός είναι ο τύπος που μας δίνει το εμβαδό του χωρίου ω, είναι δηλαδή μείον ολοκλήρωμα α ως β τζ του χ δε χ, επειδή η τζ είναι αρνητική. Και αυτή είναι η απόδειξη. Στηρίζεται στην προηγούμενη περίπτωση. Ας κάνουμε εδώ ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε τη συνάρτηση F του χ ίσον συνημήτων ο χ για τα χ που ανήκουν από το π δεύτερα μέχρι το π. Η εκφώνηση λέει να βρεθεί το εμβαδόν του χωρίου που βρίσκεται ανάμεσα στη ΣΕΦ, τον χ τον ως χ και την ευθεία χ ίσον π. Για να δούμε πώς είναι η γραφική παράσταση της συνημήτων ο χ. Η συνημήτων ο χ είναι κάπως έτσι. Μηδενίζεται στο π δεύτερα για πρώτη φορά, εδώ είναι το 1 το 0 και το π είναι εδώ και η ευθεία χ ίσον π είναι αυτή. Το πεδίο ορισμού της F όμως είναι το π δεύτερα κόμμα π. Θα φτιάξουμε την F μόνο από το π δεύτερα έως το π. Αυτή είναι η F. Ζητάμε λοιπόν το χωρίο που είναι ανάμεσα στην F που είναι ορισμένη από το π δεύτερα μέχρι το π, τον χ τον ως χ και την ευθεία χ ίσον π. Ποιο χωρίο είναι αυτό? Το χωρίο ω είναι αυτό. Βλέπουμε ότι περικλείεται από την F, τη χ ίσον π και τον χ τον ως χ, μόνο από αυτά τα τρία. Το πεδίο ορισμού της F όπως μας το δώσαν είναι το π δεύτερα κόμμα π. Πώς θα υπολογίσουμε το εμβαδό αυτού του χωρίου? Το χωρίο αυτό στην πραγματικότητα είναι ανάμεσα στην ευθεία χ ίσον π δεύτερα χ ίσον π, την F και τον χ τον ως χ. Το εμβαδόν του θα είναι ολοκλήρωμα από π δεύτερα ως π, δηλαδή παίρνουμε τις ευθείες χ ίσον α και χ ίσον β, και μετά τι θα βάλουμε μέσα στο ολοκλήρωμα? Θα βάλουμε μέσα στο ολοκλήρωμα F του χ δε χ, δηλαδή συνημήτων χ δε χ. Θα βάλουμε πλην συνημήτων χ δε χ. Γιατί? Γιατί η συνημήτων χ είναι αρνητική. Είναι σαν να έχουμε 0 μείον συνημήτων χ. Και αναμένουμε τώρα να βρούμε κάποιο θετικό αριθμό. Το εμβαδόν θα βγαίνει πάντα θετικός αριθμός, που σημαίνει ότι το ολοκλήρωμα είναι αρνητικός αριθμός. Αυτή είναι η τελευταία περίπτωση που είπαμε. Έχουμε μια F αρνητική, άρα το εμβαδό του χωρίου αυτού είναι μείον το ολοκλήρωμα της J του χ δε χ.
Αυτό εφαρμόσαμε εδώ, είναι μείον το ολοκλήρωμα συν ημίτον οχή τεχή. Ποια είναι η αρχική συνάρτηση της συν ημίτον οχή? Το ημίτον οχή. Βάζουμε λοιπόν το ημίτον οχή μέσα σε αγγείλη, από π δεύτερα ως π και έχουμε μείον, βάζουμε όπου χ το π, ημίτονο π, μείον ημίτονο του π δεύτερα. Πόσο κάνει το ημίτονο του π? Το ημίτονο του π κάνει 0, αυτός είναι ο άξονας των ημίτωνων, το ημίτονο του π δεύτερα κάνει 1, άρα έχουμε ημίτονο π 0, μείον ημίτονο π δεύτερα 1, μείον το μείον 1 μας κάνει 1. Βλέπουμε ότι το εμβαδόν βγήκε θετικός αριθμός. Και έτσι πρέπει να βγαίνει πάντα. Δεν μπορεί να λύνουμε μια άσκηση και να βρίσκουμε σαν αποτέλεσμα ότι ο εμβαδόν είναι αρνητικός αριθμός. Και μάλιστα, αν παρατηρήσουμε αυτό το ολοκλήρωμα, το ολοκλήρωμα από π δεύτερα ως π του συνημίτων οχή δεχή, αυτό το ολοκλήρωμα είδαμε ότι κάνει μείον 1. Είναι ίσο με μείον 1. Δηλαδή, το ολοκλήρωμα μιας συνάρτησης που είναι αρνητική δεν μας δίνει το εμβαδόν του χωρίου που σχηματίζει με τις δύο ευθείες και με τον άξονα το χ, μας δίνει το αντίθετο του εμβαδού. Αν η εφ είναι αρνητική και το ολοκλήρωμα είναι αρνητικό. Οπότε για να βρούμε το εμβαδό βάζουμε ένα μείον μπροστά από το ολοκλήρωμα και έτσι βρίσκουμε ότι το εμβαδό κάνει 1.